Λοιπόν, όχι ότι έχουν πλακώσει τα πολύ βαριά κρύα, αλλά τα κρύα έρχονται. Ένα είναι το γεγονός ότι όλα τα σπίτια έχουν ένα ή δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι κρυολογημένοι. Οι επιστήμονες μιλάνε για υιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Εκείνο το όμως το οποίο δεν είναι ανάγκη να είμαστε γιατροί για να το διαπιστώσουμε, είναι ότι με την άρση των περιοριστικών μέτρων για τον COVID, η συχνότητα και η βαρύτητα αυτών των υιογενών λοιμώξεων έχει αυξηθεί. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση? Και έχουμε έναν Υπάρχει άνθρωπο... πράγματι έξαρση. Μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά συμπαθής σε εμάς, γιατί περάσαμε όλη την πανδημία εδώ να μας πολλές εξηγεί φορές τα συζητάγαμε. Τι κάνουμε. Κύριε Σκουτέλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παθολόγος, λοιμοξιολόγος, διευθυντής της Β' Παθολογικής Λοιμοξιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Υγεία. Τώρα, επειδή έκανα τον γιατρό, όντως υπάρχει έξαρση υιογενών λοιμόξεων τη φετινή περίοδο? Υπάρχει. Υπάρχει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι κάθε περίοδο που αρχίζει το κρύο έχουμε έξαρση των υιογενών λοιμόξεων για έναν πολύ απλό και σημαντικό λόγο. Υπάρχει συνωστισμός. Δεν βγαίνουμε έξω, κλεινόμαστε μέσα, αεροπλάνα, αεροδρόμια, τρένα, τις τέσσερις συγκεντρώσεις. Ο ένας μεταδίδει αυτούς τους μικροοργανισμούς που λέγονται ή στον άλλον και έτσι αρρωσταίνουμε όλοι. Χώρια που ο γενικός η χαμηλή θερμοκρασία ευνοεί τις υιογενείς λοιμόξεις, αλλά ο κύριος λόγος είναι ο συνωστισμός. Γιατρέ, σας χάσαμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα σας βρήκαμε. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μετά δηλαδή την άρση των μέτρων για τον κορονοϊό, επειδή οι άνθρωποι ουσιαστικά ήταν σε ένα γυάλινο κλουβί, δεν έρχονταν σε επαφή με κόσμο. Είχαμε, να φανταστείτε, πέρυσι και πρόπερσι τα περιστατικά γρήπης ήταν σχεδόν μηδενικά στη χώρα μας. Και ξαφνικά βγήκαμε όλοι από τα σπίτια, συγκεντρωθήκαμε, μαζευτήκαμε όλοι μαζί, ταξιδέψαμε. Σκουτέλη, με αποτέλεσμα. Το περνάμε και πιο βαριά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ή όχι? Ακριβώς. Επειδή τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαμε καθόλου έκθεση σε λοιμώξεις, το περνάμε πιο βαριά γιατί οι οργανισμοί μας ήταν σχεδόν παρθένοι σε αυτού του είδους τις λοιμώξεις, οι οποίες παλιότερα ήταν 3-4 ημέρες στη διάρκεια τους. Τώρα είναι περισσότερο, μια εβδομάδα, 10 μέρες και πιο βαριές. Και ένας άλλος λόγος που ανησυχούμε είναι ότι παλιά, πριν το 19, δηλαδή πριν το COVID, δεν είχαμε τρόπους και μεθόδους ανίχνευσης. Τώρα, μετά τον COVID, έχουμε μεθόδους πολύ εύκολες, απλές και πολύ φθηνές, να ανιχνεύσουμε όλους αυτούς τους ιούς που μας ταλαιπωρούν, με αποτέλεσμα να μας φαίνονται πιο πολύ, πιο έντονοι και πιο... Γίνεται λοιπόν η διάγνωση. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα, υπάρχει γίνεται πρόβλημα. Η διάγνωση. Το γιατρικό ποιο είναι? Να μου γράψετε ένα αντιβιωτικό και σε 4 μέρες εγώ θα είμαι περδίκη. Αντιβιωτικό δεν χρειάζεται, διότι οι ιείς δεν χρειάζονται αντιβιωτικά, διότι δεν κάνουν τίποτα τα αντιβιωτικά τους ιούς. Ελάχιστοι οι ιείς χρειάζονται ειδική θεραπεία. Ο COVID και η γρήπη μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε κάποιο από αυτούς τους δύο ιούς και δεν έχουμε το λόγο να πάρουμε την θεραπεία ειδική, δεν χρειάζεται να παίρνουμε τίποτα παρά μόνο υποστηρικτική θεραπεία. Η υποστήριξη θα γίνει συνήθως. Εμείς θα έχουμε καραμέλες τώρα. Οι Έλληνες θα έχουν καραμέλες αντιβιωτικά, γιατρέ. 30 χρόνια τώρα και παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει και κάπως βελτιώνεται η κατάσταση, με την έννοια ότι χρειάζεται συνταγή πλέον για τα αντιβιωτικά. Και ο κόσμος να πάψει να πιέζει τους γιατρούς να γράψουν αντιβιωτικά στις υιογενείς λοιμώξεις. Είναι και αυτό ένα σημαντικό. Ερώτηση τώρα. Αν κατά τη διάρκεια του χειμώνα κάποιος νοσήσει πολλές φορές, δηλαδή μία φορά το μήνα είναι άρρωστος, αυτό πρέπει να τον προβληματίσει ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό του? Ένας ενήλικας μπορεί να νοσήσει και 5 και 6 φορές από μια υιογενή λοιμώξη ή από διαφορετικές υιογενείς λοιμώξεις, τα δε παιδιά πάνω από 10 φορές. Και κυρίως η κύρια πηγή των λοιμώξεων στους ενήλικες, δηλαδή μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες, είναι το σχολείο. Τα παιδιά κουβαλάνε τους ιούς στο σπίτι και νοσούν οι μεγαλύτεροι, ότι είναι και πιο ευπαθείς. Άρα, αν κάποιος έχει πάνω από 5 ή 6 λοιμώξεις αναπνευστικού από ιούς τη σεζόν αυτή, δεν χρειάζεται να ανησυχεί, ούτε να τρέξει στους γιατρούς και να λέει να ψάξει ο γιατρέ μου, μήπως έχω κάποιο πρόβλημα με το νοσολογικό μου σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι αρκετά συνηθισμένο, γιατί είπαμε, είναι η εποχή
που αυξάνονται οι συνοστισμοί και αυξάνονται η μετάδοση από τον ένα στον άλλο. Και σε κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, ας έχουμε στην τσέπη μας από το πανοφόρι, τώρα που είναι και κρύο, τη μασκούλα μας, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Όταν είμαστε στο τρένο, στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, σε κλειστούς χώρους, δεν είναι ντροπή να τη φοράμε, όσο ντροπή είναι να κρατάμε την ομπρέλα στον ελέγχη. Πολύ εύστοχο το τελευταίο παράδειγμα. Όση ώρα συζητάμε, μου έρχεται το μεταξύ να τον ρωτήσω για εμβόλια, για lockdown. Όχι, 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 όχι. Αυτά τα αρκετά τον είχαμε ζαλίσει. Έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουτέλη. Και του κορονοϊού όσοι το δικαιούνται. Και το αντιγρυπτικό, όχι, όταν είμαι κρυωμένος. Έτσι, όταν έχω μία ίωση, να μην κάνω το εμβόλιο για τη γρήπη. Παρατηρήσεις σε λίγες μέρες και το κάνουμε αργότερα. Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε. Καλημέρα και τα είπαμε σας. Πολύ πιο ευχάριστα από ό,τι τα λέγαμε στο παρελθόν. Να είστε καλά. Τώρα, κύριε Παπαδάκη, ήταν το 2020 που μιλήσαμε. 31 Δεκεμβρίου, το έχω σημειωμένο. Σοβαρά. 15 χρόνια. Ιστορική συνάντησή μας σήμερα. Να είστε καλά.